από την τριβή μου με τους οφίλους και τους οπαδούς όλων των ομάδων, τη τυχάνη να τους ακούω όλους και θέλω να τους ακούω όλους, χωρίς να υποστηρίζω κανέναν, αντιλήφθηκα ότι αυτοί που πικράθηκαν, συγγνώμη, περισσότερο από το πρωτάθλημα του ΠΑΟ ήταν οι Αριανοί κατά πρώτο λόγο. Και οι Αριανοί, οι οποίοι είναι και κάποιες ηλικίες, 50, 60 κτλ. Είδαν, γιατί είναι ευφυείς οι Αριανοί, ότι αυτό το σκηνικό θα επαναληφθεί. Είδαν το Open να παίζει 4 ώρες και να δημιουργεί νέα γενιά φίλων του ΠΑΟ. Πολύ σημαντικό. Και αν δεν είχαν αυτό τον άσχετο, τον Ντέμι Νικολαίδη από μπάλα, άσχετο, να αναλύει και να γλύφει το σαβίδι, προδίδοντας και τους αεξίδες, οι οποίοι τον έχουν για σύχαμα, κλείνει παρένθεση. Μεγάλο σύχαμα, μεγάλος παιχταράς και μεγάλο σύχαμα ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Κακώς το μαζέψαν εκεί. Έχει και ο ΠΑΟΚ παιδιά που μπορεί να μιλήσουν για μπάλα. Ο Δερμιτζάκης που είναι και ωραίο παλικάρι, ξέρει πολλά κιλά μπάλα. Και να του πω και συγχαρητήρια που ανέβασε την καβάλα πηγά μας στη Β' Εθνική. Και ευπρεπής και αντρούχλαρος και παιδαράς και μπάλα. Ξέρει μπάλα και αναλύει μπάλα. Και αναλύει και προπονεί. Και κοουτσάρει. Κακώς τον έχουν μακριά το Δερμιτζάκι από τον ΠΑΟΚ. Και κακώς γιατί δεν γλύφει ο Δερμιτζάκης. Λοιπόν, οι Αριανοί πάθαν ύλα γιατί βλέπουν ότι αυτό θα γίνει μια διαχρονική κατάσταση. Θα είναι μια διαχρονική κατάσταση. Ακόμα και τώρα που πιάσαν το ταβάνι της πέμπτης θέσης οι Αριανοί, βλέπουν ότι και τέταρτη να βγουν και στο τελικό να πάνε και Κύπρο να πάρουν. Πάω τα επόμενα 5 χρόνια, αν είναι υγιής ο Σαββίδης και δεν του βαρεθεί, θα τουλάχιστον άλλο ένα τίτλο, αλλά το σπουδαιότερο, και τίτλο να μην έχει ο ΠΑΟ, θα του διεκδικεί επίησης όρης. Τι σημαίνει επίησης όρης? Ομάδα ανάλογη με τους Αθηναίους. Προπονητής ανάλογος με τους Αθηναίους. Στα κέντρα αποφάσεων, αν τα πάρουν οι δικαστές από τον Ολυμπιακό, μπορεί να τα πάρουν και από τον ΠΑΟ. Αν πάει και κάνει φιλίες με την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά ο Μαρινάκης, τραβάει στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης ο Σαββίδης, τους πάει 10 λάπτοπ και τους παίρνει και άλλα 10 τζιπ να πούμε και τα έχει καλά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ας πούμε βουλινός, ούτε μπατατούδης, ούτε ο άνθρωπος είναι δυνατός. Επιχειρηματικά, πολιτικά, πολιτιστικά είναι δύναμη και φέρνει αναλογίες διαφορετικές. Δηλαδή φέρνει το βορρά με τον νότο σε ισορροπία. Πολύ σημαντικό αυτό, ιστορικό είναι αυτό. Οι επόμενοι οι οποίοι πλήττονται δεν είναι ούτε Ολυμπιακοί ούτε αεξίδες. Είναι οι Παναθηναϊκοί και περισσότεροι παλέμαχοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Δωμάζος πρέπει να καταπιεί πολύποδες. Μετά από 55 χρόνια να έρχεται ο ΠΑΟΚ και να ισοφαρίζει το αίτητο του Παναθηναϊκού. Δεν παλεύεται αυτό.